Οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να πετάνε φαγητό σε απίστευτες ποσότητες. Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat αναφέρουν ότι κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράγει κατά μέσο όρο 132 κιλά απόβλητα τροφίμων ετησίως, που ανέρχονται συνολικά σε 59,2 εκατομμύρια τόνους σε όλο τον μπλοκ. Τα νοικοκυριά ευθύνονται για πάνω από το μισό, ενώ το 46% προέρχεται από την εφοδιαστική αλυσίδα. Η Κύπρος και η Δανία είναι μακράν οι χώρες όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη σπατάλη τροφίμων ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη. Το νησί της Μεσογείου παράγει κατά μέσο όρο 294 κιλά αποβλήτων τροφίμων ανά άτομο ετησίως και η Δανία 254 κιλά. Η Πορτογαλία βρίσκεται στην τρίτη θέση με 185 κιλά αναπολίτη κάθε χρόνο. Οι αρχές εφιστούν την προσοχή των καταναλωτών σε πράγματα όπως οι παρορμητικές αγορές, οι κακές δεξιότητες προγραμματισμού και μαγειρέματος, η χαμηλή αντίληψη της αξίας του φαγητού, αλλά επίσης σε εσφαλμένες αντιλήψεις σχετικά με τη σήμανση για την ημερομηνία λήξης των προϊόντων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να μειώσει στο ίμιση τα κατακεφαλήν απορρίμματα τροφίμων σε επίπεδο λιανικής και καταναλωτή έως το 2030.